Να στείλουμε λοιπόν τη ραδιοφωνική μας καλημέρα σε όλους σας, όπου και μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Λέχοβο και του 97,1 Μεγάκυκλους. Μας ακούτε βέβαια και μέσω διαδικτύου σε κάθε σημείο της γης, δυνατά, καθαρά και ψηφιακά. Έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θα συναντήσουμε την κυρία Ιωαννίδου Ερασμία, είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος και κειμενογράφος σε ραδιοφωνικό σταθμό. Πρόσφατα είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα από τα κείμενα τα οποία έχει γράψει. Φιλοξενήσαμε στην ιστοσελίδα σταθμού μας. Να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Κυρία Ιωαννίδου, καλή σας μέρα και ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ για να συνομιλήσουμε. Καλημέρα σας κύριε Βούζα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε πολύ για τη φιλοξενία και την τιμή που μου κάνατε να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας να πω κάποια πράγματα για μένα και για τα κείμενά μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι και η δική μας η χαρά. Να ξεκινήσουμε να σας γνωρίσουν οι ακροατές μας καταρχήν. Ποια είναι λοιπόν η κυρία Ερασμία Ιωαννίδου, από πού μας έρχεστε? Ωραία, να σας πω λοιπόν λίγα λόγια για μένα. Η καταγωγή μου είναι από τη Φλόρινα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη αυτή, σε μια πόλη μικρή, ακριτική, φιλόξενη όμως. Είναι η πόλη των καλλιτεχνών. Έτσι. Μια πόλη με έντονη κουλτούρα, ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Ως και τα χρόνια, τα παιδικά και τα εφηβικά μου, μεγάλωσα εδώ. Μετά πήγα στο Λύκειο και μετά τις πανελλαδικές βρέθηκα στην πόλη Θεσσαλονίκης. Εκεί ασχολήθηκα με το χώρο τον χρηματοοικονομικό, με τον οικονομικό κλάδο, παράλληλα με εκπομπές ραδιοφωνικές, οι οποίες είχαν πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα, και με την γραφή κειμένων, η οποία ξεκίνησε για τα εφηβικά μου χρόνια. Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι τα ερεθίσματα ήρθαν από την πόλη της Φλόρινας κυρίως για να ασχοληθείτε και με τα κείμενα. Ναι. Αρχικά ξεκίνησα να γράφω από τα χρόνια της εφηβείας μου. Ήταν και παραμένει ένας τρόπος έκφρασης για μένα, επικοινωνίας με τους ανθρώπους. Είναι η διάθεση ευρύτερα για ζωή, ο έρωτας, οι εικόνες, οι τίλα γεγονότα τα οποία μας περιβάλλουν. Η φύση πολύ σημαντικό ρόλο και σαφώς η πόλη της Φλόρινας έχει μια ιδιαίτερη και έντονη φύση, η οποία περιβάλλεται από τις τέσσερις εποχές, με έντονο το στοιχείο και των τεσσάρων εποχών. Ιδιαίτερα οι χειμερινοί μήνες κατακλείζονται από μια γλυκιά μελαγχολία, θα έλεγα, η οποία είναι μια πηγή δημιουργίας και έμπνευσης. Αυτό όλο με όθησε να γράψω, να αποτυπώνω τις σκέψεις μου πάνω σε μια κόλλα λευκού χαρτιού. Ναι. Και κυρίως θέτει συναισθήματα οι ίδια και όσοι διαβάζουν τα κείμενά μου ευρύτερα. Γενικά, έπειτα από αυτό, ένας ακόμα σταθμός για μένα ήταν και παραμένει η Θεσσαλονίκη, που βρίσκομαι ως και σήμερα. Είναι τα φοιτητικά μου χρόνια, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Και η Θεσσαλονίκη είναι ένας σταθμός ευρύτερα που όθησε την ψυχή μου, το νου μου. Οραματίστηκα εκεί, ταξίδεψα μέσα από μυρωδιές και γεύσεις στο κάθε σοκάκι της, που άφηνε και αφήνει στον ουρανίσκο του μυαλού μου. Αποτελεί το λιμάνι της του θερμαϊκού σημείο σταθμού, αποχαιρετισμό, συναισθημάτων, ζωής, έρωτα. Όλα αυτά γενικά πάντα κινούμε με γνώμονα τον άνθρωπο και την ψυχή. Και μέσα από το κείμενά μου καταθέτω την ίδια μου την ψυχή, πάντα με τα δικά μου μάτια. Θα περίμενε βέβαια κανείς με έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά να μην συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι. Αλλά το ότι... Είναι ένα κομμάτι διαφορετικό. Άλλο το κομμάτι το ρεαλιστικό της ζωής και άλλο το κομμάτι το συναισθηματικό που θα πρέπει πάντα να μας διακατέξει τη ζωή. Να είναι βασικός γνώμονας σε ό,τι να κάνουμε. Ωραία. Έχεις ασχοληθεί και με τα μέσα ενημέρωσης. Πώς είδες αυτή την επικοινωνία με το ραδιόφωνο με το οποίο ασχολήθηκες? Ναι. Το ραδιόφωνο είναι ένας χώρος για μένα κάτι το ιδιαίτερο και το ξεχωριστό. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας, έκφρασης. Μου αρέσει να ταξιδεύω μέσα από τα κείμενά μου, από τα λεγόμενά μου, από τις επιλογές των τραγουδιών, τους τηλεθεατές. Γιατί είναι και μια περίοδος πάρα πολύ, θα έλεγα, ψυχοφθόρα. Αυτός ο αποκλεισμός και εγκλεισμός που έχει επέλθει μέσω της καραντίνας έκανε ακόμα περισσότερο τους ακροατές να θέλουν να διαβάζουν τα κείμενα και να ακούνε όλα όσα έλεγα σε εκπομπές μου, γιατί θα πω ότι ήταν και εκεί πέρα ένα ταξίδι σε ψυχή και σώμα. Ο χώρος αυτός θεωρώ ότι είναι ένας ξεχωριστός χώρος με έναν τρόπο διαφορετικής επικοινωνίας και κυρίως η βραδινή ζώνη, θα έλεγα, με βάση τη δική μου άποψη και τοποθέτηση στο κομμάτι αυτό. Είναι οι ώρες που ο κόσμος τελειώνει με τις δουλειές του και επιστρέφει στο σπίτι, είναι χαλαρός και θέλει κάτι να ακούσει, να ηρεμήσει, είναι έτσι. Επιφέρει σαν ζώνη μια άλλη ψυχική ανάταση και αυτό όλο
βοηθούσε και εμένα και τους ακροατές. Πολύ ωραία. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι λοιπόν το ραδιόφωνο για την δική σου πορεία. Τώρα, πρόσφατα είδαμε ένα από τα κείμενά σου, το είδαμε και στην ιστοσελίδα σταθμού, το διαβάσαμε. Τι είναι αυτό που σε παρακίνησε να γράψεις αυτό το κείμενο? Το κείμενο «Γυναίκα». Να πούμε, «Γυναίκα, σε χαρά δεν ρίξαν την ανθρώπινη σου φύση» είναι ο τίτλος. Ακριβώς, η ανθρώπινη σου φύση, ο τίτλος του κείμενου. Ναι, θα σας πω κύριε Κούζα, ναι. Καταρχήν, η γυναίκα για μένα και γενικά για την κοινωνία αποτελεί ένα κομμάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Είναι η μητέρα φύση, είναι η γυναίκα που πλάσει, δημιουργεί, αναγεννά. Είναι ένα συνδετικός κρίκος της ζωής με τη δημιουργία, την αγάπη, τον έρωτα. Ο ρόλος της είναι πολυπρόσωπος και πολύπλευρος. Αποτελεί τη γυναίκα, καταρχήν είναι άνθρωπος. Είναι γυναίκα, είναι σύζυγος, είναι μητέρα, εργαζόμενη γυναίκα. Αυτό το οποίο με όθησε είναι η ιδιαιτερότητα που κατέχει τη θέση της στη σημερινή κοινωνία, παρόλο που βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και έχει δώσει και δίνει καθημερινά τις μάχες της σε διάφορα είδη και επίπεδα σχέσεων, στην κοινωνία, στην οικογένεια, στον εργασιακό της τομέα. Παρ' όλα αυτά όμως βάλεται, αντιμετωπίζει διακρίσεις, μια μορφή bullying. Και πρόσφατα βέβαια, πρόσφατα είδαμε και γεγονότα που μας συγκλώνησαν όλους. Ακριβώς, δυστυχώς, ναι. Αυτό όλο την κάνει να βάλεται καθημερινά και να αισθάνεται πραγματικά ότι είναι δεμένη με αλυσίδες. Και να θέλει την ανεξαρτησία της και να μην μπορεί για κάποιους λόγους. Είτε αυτά αφορούν την κοινωνική καταγραφή, είτε γενικά είναι αποτελέσματα της κοινωνίας η οποία δεν έχει καταφέρει να φύγει από κάποια καλούπια. Και σε αυτό το κομμάτι βάλεται. Θέλει ακόμα αγώνα και προσπάθεια, θεωρώ. Αυτό ήταν ένα σημαντικός λόγος ο οποίος με όθησε να γράψω έτσι, ιδιαίτερα το κείμενο αυτό. Και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα και εισάξια από την κοινωνία. Και οι αγώνες συνεχίζουν και θα πρέπει να δίνονται στο κομμάτι αυτό. Και να μην ξεχάσει ποτέ τη φύση της αυτό. Ότι είναι πρώτα απ' όλα άνθρωπος και μετά είναι γυναίκα. Ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας όλα αυτά. Συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και οι αγώνες πρέπει να είναι και καθημερινοί, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, για να έρθει επιτέλους αυτή η ισότητα που λέμε των δύο φύλων. Είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σε κάποιες άλλες χώρες, λίγο πιο καλύτερα ίσως στην Ευρώπη. Πάντως ακριβώς, οι αγώνες πρέπει να συνεχιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακριβώς. Η επόμενη στόχη σου ποιοι είναι? Θα ασχοληθείς και πάλι με το ραδιόφωνο, θα γράψεις και άλλα κείμενα, θα τα πάρουμε στα χέρια μας να τα διαβάσουμε? Ο στόχος μου, κύριε Βούζα, το επόμενο χρονικό διάστημα και σύντομα θα έλεγα, είναι η συγγραφή των κειμένων μου να ολοκληρωθεί σε κάποιο βιβλίο. Και η επιθυμία μου φυσικά θα ήταν η παρουσίαση του βιβλίου αυτού να γίνει στη γενέτειρά μου, στην πόλη της Φλόρινας. Πολύ ωραία. Αυτό θα είναι κάτι θαυμάσιο, κάτι πολύ ξεχωριστό και για σένα αλλά και για όλους εμάς, γιατί αγαπάμε πραγματικά όλους όσους ασχολούνται με την τέχνη, με τον πολιτισμό. Είναι ένα κομμάτι της δικής μας κουλτούρας, της δικής μας ψυχής. Μια άλλη ανθρώπινη διάσταση, ναι. Πιστεύω έτσι προσωπικά ότι με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος δικός μου, ένας στόχος μου, ένα στοίχημα που έχω βάλει ίδια με τον εαυτό μου. Ο οποίος ξεκίνησε, όπως σας προείπα στην αρχή της συζήτησής μας, πριν πάρα πολλά χρόνια από τα εφηβικά μου πρώτα βήματα και όπως σας προανέφερα με τα ερεθίσματα που υπήρχαν εδώ στην πόλη που γεννήθηκα και η πόλη που συνεχίζω και ζω στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα είναι πολύ ωραία να ολοκληρωθεί και να είναι ένα έργο, ένα βιβλίο όπως μας είπατε. Υπάρχει κάποιος χρόνος που μπορεί να έχει ολοκληρωθεί αυτό το βιβλίο, να γνωρίζουμε κι εμείς, ή ακόμη είμαστε στον σχεδιασμό του? Περίπου σε ένα με δύο μήνες πιστεύω ότι θα έχουμε προχωρήσει την ολοκλήρωση και στην έκθεση του βιβλίου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε... Επίσης, να συμπληρώσω αυτό το οποίο με ρωτήσατε πριν για το κομμάτι του ραδιοφώνου. Ναι, η στόχη μου φυσικά είναι να συνεχίσω και να ασχοληθώ και με το κομμάτι του ραδιοφώνου, το οποίο με εκφράζει και αναγεννά τη ψυχή μου. Είναι κάτι το οποίο με αντιπροσωπεύει και με εκπροσωπεύει, ψυχή και σώμα. Ωραία. Και πρώτο Θεός, συνεχίζουμε την όλη προσπάθεια. Με επόμενα βήματα και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί όπως προείπα και το βιβλίο. Ωραία. Εμείς πάντως σε καταλαβαίνουμε στο κομμάτι του ραδιοφώνου γιατί το ζούμε καθημερινά. Αν δεν βγούμε στον αέρα, δεν μπορούμε, δεν μας πάει καλά η μέρα. Λοιπόν, να ευχηθώ να πάνε όλα καλά, να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου, τα κείμενά σου και να δούμε αυτό το βιβλίο, να έρθουμε να το παρουσιάσουμε, να δούμε την παρουσίαση από κοντά και να μεταδώσουμε και αυτή την εκδήλωση μέσα από το ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ιωαννίδου, να πάνε όλα καλά, ευχηθώ για μία ακόμη φορά και συγχαρητήρια γιατί
μέσα από τα κείμενά σας εκφράζετε και τη δική σας ψυχή, αλλά και πολλών άλλων ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούζα, και εσάς και τους ακροατές σας. Εύχομαι να έχετε μια καλή μέρα, για την τιμή και για τη φιλοξενία που κάνατε, για τη συνέντευξη που μου πήρατε, και να καταθέσω κάποια πράγματα δικά μου προσωπικά, για το ποια είμαι, για τα κείμενά μου, στον χώρο του ραδιοφώνου και γενικά το πώς κινούμε σαν άνθρωπος. Επίσης, πολλά ευχαριστώ και για τη δημοσίευση του κειμένου στο blog και τη φιλοξενία που μου κάνατε στην εκπομπή. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μας η χαρά και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Καλημέρα. Καλά και εγώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα στην κυρία Ιωνίδου Ερασμή. Είναι, όπως είπαμε, χρηματοοικονομικός σύμβουλος και κειμενογράφος σε ραδιοφωνικό σταθμό. Πρόσφατα διαβάσατε και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας «Γυναίκα σε χαρά, δεν έριξαν την ανθρώπινη σου φύση».